Θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Λαρίτση. Είναι από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Πώς είστε, κύριε Λαρίτση? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς να είμαι, όπως είναι όλος ο κόσμος, εμείς ακόμα περισσότερο η καρδιά μας έχει σφίξει. Ο πόνος όλων που βλέπουμε όλοι στα μάτια μας έρχονται οι δικοί μας άνθρωποι, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς, τα παιδιά, νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Ό,τι και να πεις για παιδιά που χάθηκαν, για τους συγγενείς, τους γονείς, τους φίλους, τους πάντες που είναι εκεί. Εμείς το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν όσο μπορούσαμε ως εργαζόμενοι να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες στην αρχή στους τραυματίες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους συγγενείς που ψάχναν απεγνωσμένα τα παιδιά τους που βρίσκονται σε ποια νοσοκομεία, αν ζουν, αν αγνοούνται. Ήταν σαν χαμηλή. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι αυτό, και αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε την πρώτη στιγμή, όταν συνάδελφοι, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να τους καλέσουν μάλλον, χωρίς να γίνει κάτι, από μόνοι τους εμφανίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόνο χωρίς να έχουν βάρδια. Εφημέρευε εκείνη τη μέρα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο οργανώθηκε μια πολύ μεγάλη, έγινε μια πολύ μεγάλη ενέργεια. Ήρθαν, το νοσοκομείο άνοιξε όπως ήταν λογικό, όλοι ήταν έτοιμοι να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν σε αυτό το κακό, αυτό που έχει γίνει, και δεν μπορούσαν να το χωρέσει ανθρώπους νόσους. Ερχόταν άνθρωποι που ήταν ακροτηριασμένοι, άνθρωποι που χρειαζόταν, παιδιά που χρειαζόταν τις πρώτες βοήθειες. Ερχόταν πτώματα, μέλη διαμελισμένα στους χώρους, και στο ένα νοσοκομείο και στο άλλο. Η κατάσταση ήταν τραγική, και όσοι το ζούσαν, όσοι το βλέπαν, όσοι ήταν εκεί. Οι επόμενες μέρες ήταν, και οι επόμενες στιγμές ήταν πάλι ακόμα πιο δύσκολες, γιατί έπρεπε να γίνει ένας συντονισμός, έπρεπε να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε αυτούς τους γονείς, αυτούς τους συγγενείς, οι οποίοι πραγματικά κλαίγαμε όλος ο κόσμος που τους βλέπαμε. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τη συγκίνησή μας, τα δάκρυά μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέχρι τις πρωινές ώρες που όσους νοσηλεύαμε τους συγγενείς που περιμέναν για να μάθουν τι γίνεται, πώς πάει η πορεία της υγείας των αυτών που νοσηλευώνουν μέσα, αλλά και τους υπόλοιπους συγγενείς που απεγνωσμένα προσπαθούσαν να μάθουν αν είναι σε εμάς, αν είναι, που είναι οι αγνοούμενοι, αυτοί που δεν μπορούσαν να βρουν σε όποια νοσοκομεία, γύριζαν από το Γενικό Νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό και Τούμπαλιν. Συλλέγαμε όσες μπορούσαμε πληροφορίες, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία, οι νοσηλευτές, οι πάντες, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου έκανε τα πάντα για να μπορέσει να δώσει, να απαλύνει. Τι να πω τώρα, απαλύνει δεν είναι, πραγματικά δεν έχω λόγια όλο αυτό τον καιρό για να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπήρχαν από το συντονιστικό, ήταν ότι οι 18 νεκροί που είχαμε θα μεταφέρονταν στο Γενικό Νοσοκομείο, γιατί εκεί υπάρχει ιατροδικαστική υπηρεσία και όλοι, βασικά το μεγαλύτερο βάρος μετά το έχει τραβήξει το Γενικό Νοσοκομείο, γιατί σε εμάς απομείναν μόνο στο Πανεπιστημιακό οι συγγενείς των νοσηλευμένων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μετά είχε οργανωθεί μάλλον πολύ καλά, γιατί έχουμε ζήσει καταστάσεις και το ειδικά και το Γενικό Νοσοκομείο, και πιο πριν με διάφορα άλλα ατυχήματα, αλλά και με την πανδημία, και αυτά, οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με, εκτός από το νοσοκομείο που είχε με όλους τους εργαζόμενους, με όλους, όταν λέμε όλους και όχι μόνο με αυτούς, από το Δήμο, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν εκεί, ώστε το περισσότερο ήταν στην αντιμετώπιση και στην τι μπορούσαν να προσφέρουν στους συγγενείς, που ψάχναν τους ανθρώπους τους. Αυτές είναι και οι τραγωδίες που συνεχίζονται, γιατί 56 αγνοούμενοι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Λαρίτση. Και όταν ο άλλος δεν μπορεί να βρει το δικό του τον άνθρωπο, γιατί είναι καμένος, γιατί έχει κομμάτια από το δικό του το σώμα, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να περιμένει ατέλειωτες ώρες, γιατί αυτή είναι η εξέταση και πρέπει να εξεταστεί το DNA του ενός και του άλλου, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά όταν και ο άλλος είναι απανθρακωμένος ή είναι εξαϊλωμένος, εκεί τώρα τι να πει
και πώς να στηρίξεις αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν γίνεται, δεν φεύγει αυτός ο πόλος. Τι να πούμε, όχι τώρα αλλά και με την πάροδο του χρόνου. Αλλά κάνεις ό,τι μπορείς τότε για να βοηθήσεις, για να βρεις και το νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία αναλάμβαν πολύ περισσότερα από αυτά που τους αναλογούν. Με την άποψη ότι έπρεπε να δώσουν και απαντήσεις για ευθύνες οι οποίες δεν τους αναλογούσαν και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, εννοείται, σε όλα αυτά. Τον κατάλογο δεν μπορούσε να τον έχουν τα νοσοκομεία. Αυτό ήταν ευθύνη της εταιρείας να κάνει ένα τελευταίο τύπο και να πει ότι αυτά τα ονόματα υπήρχαν, οι υπόλοιποι όμως μπορεί να υπήρχαν και άλλα ονόματα που μπορεί να μην ήταν επάνω, να κάνουν οτιδήποτε να μπορέσουν να βοηθήσουν. Εμείς δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε. Φάνηκαν, κύριε Λαρίτση, εγώ θα σας ρωτήσω, φάνηκαν οι εταιρείες ή ήρθαν στα νοσοκομεία? Όχι μόνο δεν φάνηκαν, αλλά και μέχρι και πριν δεν υπήρχε κάτι που να μπορούν. Ξέρετε κι εσείς, έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει μαρτυρίες ανθρώπων που πέραν να ζητήσουν να μάθουν και έβγαινε αυτοματοποιημένο μήνυμα που έλεγε: καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πολύ που διαλέξατε το σιδηρόδρομο του πιο ασφαλές μέσου. Δηλαδή είναι τραγική ηρωνία, είναι πραγματικά να εξοργίζουν τους συγγενείς με αυτά που ακούγονται. Υπήρξε κάποια μέρημνα ώστε οι άνθρωποι που ξεροστάλιαζαν και βρισκόντουσαν εκεί στις αίθουσες αναμονής έξω από τα νοσοκομεία να μπορούν έστω αυτοί που ήρθαν από μακριά κάπου να φιλοξενηθούν? Δεν φαντάζομαι, δεν το έχω ακούσει. Όχι, σε αυτό, επειδή δεν είναι η αλληλεγγύη, και θα σας πω για την αλληλεγγύη, δεν ξεκίνησα να σας πω, υπήρχε τεράστια αλληλεγγύη η οποία ξεκίνησε από τους ξενοδόχους, από τους ταξιτζίδες, από τους απλούς ανθρώπους, τα πάντα, και από τις συνεννοήσεις των νοσοκομείων, του Δήμου κτλ. Όλα έγιναν ώστε σε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουμε, την φιλοξενία, τα ξενοδοχεία, τη μεταφορά, το φαγητό τους, ό,τι μπορούσε να είναι ανθρωπίνως δυνατόν που μπορεί να χρειαζόταν αυτοί οι άνθρωποι τότε εκεί, αυτό έχει καλυφθεί. Όπως γνωρίζετε, το μόνο θετικό που μπορεί να υπάρχει σε όλο αυτό είναι η ανταπόκριση του κόσμου, όχι μόνο στη Λάρισα που έκανε ατέλειωτες σειρές 2 μέρες για την αιμοδοσία, για να προσφέρουν αίμα νέοι άνθρωποι, νεαρά παιδιά που περιμέναν μέσα στη βροχή για να μπορούν να δώσουν φιάλες αίματος και στα νοσοκομεία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο θετικό, το οποίο σταμάτησε η αιμοδοσία 2 μέρες, γιατί ήταν τέτοια προσφορά που, όπως γνωρίζουμε, το αίμα δεν είναι να το πάρουμε μια στιγμή. Πρέπει να είναι διαχρονικές οι ανάγκες και οι αιμοδοσίες μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό κάναν τις συνεννοήσεις ώστε οι άνθρωποι να έρθουν οι αιμοδότηση και τον επόμενο καιρό για να μην ξεμείνουμε από αίμα. Νομίζω ότι την πρώτη μέρα είχατε κοντά στις 600 φιάλες αίματος εκεί στα νοσοκομεία. Μαθαίναμε εδώ από το Ηράκλειο ότι έφυγαν την ίδια ημέρα εξαιτίας της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου 70 φιάλες, ότι ήρθε ενίσχυση επίσης σε φιάλες αίμα από τη Ρόδο, όπως επίσης και την Αλεξανδρούπολη. Οι πρώτες ανάγκες, οι βασικές ανάγκες είχαν καλυφθεί, όπως μαθαίναμε, και από τη γιατρό πρόεδρο από εδώ του Αιματοκρίτη. Με τη συνέχεια βέβαια να δίνεται, γιατί συνεχίζονται οι εθελοντικές αιμοδοσίες και επίσης είναι ανοιχτές σε όλη την Ελλάδα οι μονάδες αιμοδοσίας. Όποιος επιθυμεί να δώσει αίμα για την συμπαράσταση, για την στήριξη και για την τιμή στους νεκρούς αυτού του πολύ νεκρού στοιχήματος. Αυτό ακριβώς έγινε αυτές τις μέρες. Απλά να το πω και εδώ που μου δίνει τη φύρα, μάλλον να το ξαναπώ γιατί το είπα προηγουμένως, να το τονίσω ότι είναι τέτοια η υπάρκεια τώρα αυτή τη στιγμή από φιάλες αίματος, που αυτή είναι η έκκληση που κάνουν οι αιμοδοσίες, ότι ας σταματήσουν να δίνουν αυτή τη στιγμή αίμα, δηλαδή δεν δεχόμαστε τώρα να πάρουμε ακόμα, έχουν ακυρωθεί αιμοδοσίες οι οποίες θα γινόταν, γιατί το αίμα είναι υπεραρκετό και τις επόμενες μέρες που μπορεί, μετά από 15-20 μέρες που θα χρειάζομαστε αίμα, δεν θα μπορούμε να έχουμε φιάλες αίματος. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε τον κόσμο ότι αρκετά είμαστε υπερκαλυμμένοι, αλλά σε 15-20 μέρες να πάνε να συνεχίσουν να δίνουν αίμα, γιατί το αίμα είναι διαχρονικό και χρειάζονται οι ανάγκες, όχι μόνο για το δυστύχημα αυτό το θλιβερό που έγινε, αλλά γενικότερα οι ανάγκες μας είναι όλο το χρόνο και ειδικότερα κοντά στις γιορτές. Κύριε Λαρίτση, σας ξύπνησαν μέσα στη νύχτα για εσάς τους εργαζόμενους που δεν είχατε βάρδια? Ναι. Χτύπησαν δηλαδή καμπανάκια, σιρήνες?
Όχι. Αυτό που έγινε, ούτε αρκετοί από το νοσοκομείο, σε εμάς το πανεπιστημιακό, στο γενικό που μπορεί να υπήρχε άλλη αντιμετώπιση, γιατί έπρεπε να ανοίξει η εφημερία, γιατί δεν είναι εφημερευτική, ήταν κλειστό το νοσοκομείο, άρα και έγινε μια άλλη προσπάθεια. Αλλά σε εμάς το πανεπιστημιακό, επειδή και οι σιρήνες από τα ΕΚΑΒ ήταν για να μην αναστατώσουν τον κόσμο, από ό,τι πληροφορήθηκαν δεν ηχούσαν, γιατί θα είχε αναστατωθεί και δεν το πήραν χαμπάρι δηλαδή πάρα πολύ. Αυτοί που αντιληφθήκαν από μόνοι τους, χωρίς να υπάρχει καμιά ειδοποίηση, προσφέρθηκαν και ήρθαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Νοσηλευτές, γιατροί, μεταφορείς, νεκροτόμοι, οι πάντες. Όποιοι το αντιλήφθηκαν. Οι υπόλοιποι το πρωί, αλλά από εκεί και πέρα τα περισσότερα είχαν τακτοποιηθεί. Οι ώρες οι οποίες ήταν οι σημαντικές για βοήθεια ήταν εκείνες τις ώρες, το βράδυ, τις μετασονύχτες, μετά τις 1, 1.30, 2 η ώρα. Αλλά ο κόσμος ήδη είχε αρχίσει, μόλις το πληροφορήθηκε από τις 12 παρά να περιμένει και να είναι έτοιμος για να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας στους τραυματίες και σε όσους ερχόταν και χρειαζόταν τη βοήθειά μας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Όλοι εσείς που μένετε στην περιοχή, που τα βιώσατε όλα αυτά από κοντά, εμείς είμαστε μακριά, πολύ μακριά. Ναι. Το συνέστημα αυτό μέσα από τον τηλεοπτικό δέκτη είναι τελείως διαφορετικό από την ώρα που εσύ τα βιώνεις, που τα ζεις, που τα έχεις στο πετσί σου. Όλοι εσείς και εργαζόμενοι και ο κόσμος, γιατί για τους συναδέλφους σας, για σας μιλήσατε πριν από λίγο, εκεί η τοπική κοινωνία, δώστε μου λίγο το στίγμα της. Δώστε μου λίγο αυτό που νιώθουν οι άνθρωποι. Αυτό το είπα και λίγο στις αρχές, ότι δεν είναι μόνο από εμάς, είναι από όλο τον κόσμο. Εμείς το ζήσαμε ακόμα πιο κοντά, αλλά και όλος ο κόσμος που υπάρχει εδώ, που είναι στη Λάρνακα, γιατί είναι δίπλα μας. Αυτό που έγινε εδώ σε εμάς, είναι νιώθεις, περνάς έξω και δεν βλέπεις ο κόσμος να χαμογελά. Βλέπεις θλιμμένα πρόσωπα, βλέπεις ότι κάτι έχει αλλάξει, έχει πέσει κάτι πάνω από την πόλη, την οποία την έχει κάνει μελαγχολική. Και σας το λέω και εγώ αυτό που ζω, ότι τώρα μέρα με την ημέρα αυτό που ζω με δίπλα στους συγγενείς, γιατί με την ιδιότητα και του Γενικού Συμβούλου, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου που μπορεί να είναι, του νοσηλευτή που μπορεί να είναι, ό,τι μπορεί να προσφέρει του ανθρώπου, μάλλον να πω, να μην πω καν του νοσηλευτή, γιατί στο Γενικό Νοσοκομείο δεν έκανα καμιά νοσηλεία. Εκεί δίπλα ήμουν για αν χρειαζόταν οτιδήποτε, μπορεί να βοηθήσω σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί, στον πόνο των συγγενών, οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα μέρα με την μέρα νιώθω ότι πραγματικά που δεν το είχα ζήσει μέχρι τώρα. Ίσως δεν μου είχαν και πράγματα τόσο δυνατά, ώστε να νιώθω μια σαν κατάθλιψη. Δηλαδή δεν μπορώ να χαμογελώσω, ένα κόμπο, ένα πράγμα, ένα που να σου έρχεται να πεις ότι δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να ξεφύγει από το μυαλό μου. Φανταστείτε αυτούς τους γονείς, αυτούς τους συγγενείς, αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν να δουν, να μάθουν αν το παιδί τους βρεθεί. Γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν και πιθανότητες, που μακάρι να γινόταν ένα θαύμα, να υπήρχε, δεν υπάρχει πιθανότητα να το βρούνε. Γιατί όπως είπατε έχουν εξαλωθεί, βρίσκαν τα μέλη, τελικά με το DNA βρίσκουν ποιοι είναι και τους ειδοποιούν. Για να θάψουν έστω να πάνω το παιδί τους, τον άνθρωπό τους, τον αδερφό τους, τον σύντροφό τους, τον οτιδήποτε, οποιαδήποτε σχέση. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, δεν υπάρχουν λόγια και τα δράματα είναι πάρα πολλά, τα οποία δεν είναι αδύνατο να καθίσουν να ασχοληθούν με τα δράματα αυτών των ανθρώπων. Κύριε Λαρίτση, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά, και ποτέ να μην ξαναγίνουν και να μην μείνουμε μόνο στις ευχές. Πραγματικά δεν ήθελα να πούμε τίποτα άλλο όσο αφορά το να μείνουν στους ειδικούς, να μείνουν αυτοί να ακούσουν αυτούς που πρέπει και να μην αφήνουμε στο ένα λάθος, στο ένα ανθρώπινο λάθος, να μην υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό άλλο στο 2023 που είμαστε. Δεν γίνεται να είμαστε στο ένα ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορεί από το ένα ανθρώπινο λάθος να θρυνούνται τόσες ζωές, να καταστρέφονται τόσες οικογένειες, τόσοι νέοι άνθρωποι να πηγαίνουν χαμένοι. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.